Εν τω μεταξύ, το σύριαλ με την παρέτηση Κουβέλη από την Προεδρία της Δήμαρ συνεχίζεται. Στην σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, ο Φώτης Κουβέλης παρέπεψε και επισήμως τη δήλωση παραίτησής του στην κρίση της Κεντρικής Επιτροπής. Από την πρώτη μου δήλωση την Κυριακή εξάλλου παρέπεμπα στις κομματικές διαδικασίες. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, όπου θα υποβάλω την παραίτησή μου και εκεί θα αποφασιστεί αν θα πάμε σε διαρκές ή έκτακτο συνέδριο. Η σημερινή συνεδρίαση τελεί υπό τη σκία δύο νυχηρών απουσιών, του Γρηγόρη Ψαριανού και του Βασίλη Οικονόμου. Και οι δύο ήταν από τους πρώτους που άσκησαν κριτική στο Φώτη Κουβέλη για τις επιλογές του. Πήρα το Φώτη Κουβέλη χθες να του πω γιατί δεν θα πάω και δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε, δηλαδή δεν ανταποκρίθηκε στα τηλεφωνήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κριτική κατά του Φώτη Κουβέλη ασκήθηκε και από τον Σπύρο Λικούδη, κυρίως για το γεγονός της απόφασης να αποχωρήσει το κόμμα από την κυβέρνηση.